τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Θεοδόρου. Καλά, μετά από ένα έντονο, πολύ έντονο διήμερο και κουραστικό, παραγωγικό όμως και για την πόλη και γενικότερα, ναι. Καλά, μπορώ να πω καλά. Πώς σας φάνηκε πρώτα απ' όλα το ίδιο το συνέδριο? Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές τα συνέδρια είναι κουραστικά, δεν καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, ανακυκλώνονται κάποιες προτάσεις, κάποιες απόψεις. Αυτό το συνέδριο πώς σας φάνηκε? Είναι ορισμένα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν εντελώς το συνέδριο αυτά από τα συνήθη συνέδρια που έχουν τα χαρακτηριστικά που είπατε. Πρώτα απ' όλα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. 17 υπουργοί και ο Πρωθυπουργός βρέθηκαν στη Λάρισα σε αυτό το διήμερο, όχι για να εξαγγείλουν απλά κάποια πράγματα, αλλά να πούν τι έχουν κάνει και να συζητήσουν και να ακούσουν προτάσεις από τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής και την αυτοδιοίκηση για το πώς πρέπει να οργανωθεί πλέον το μοντέλο παραγωγής στη Θεσσαλία μετά την κρίση, μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Πρόκειται καταρχήν για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Και με τον τρόπο με τον οποίο τέθηκε, γίνεται και πιο ουσιαστικό με την έννοια ότι κατατίθενται απόψεις και όπως ακούσατε και από τον Πρωθυπουργό, θέλει να έχει και συνέχεια αυτή η συζήτηση. Μιλάει για ένα follow-up, μιλάει για καταστάσεις μετά. Follow-up όπως το λέμε στη Λάρισα, είπε. Έτσι όπως το λέμε στη Λάρισα. Follow-up στα Λαρισαίκα. Λοιπόν, να ξαναδούμε λοιπόν που βρισκόμαστε, πώς αυτά που λέμε για τη Θεσσαλία εντάσσονται στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης μετά τα μνημόνια. Και όλο αυτό το πράγμα ήταν μια πολύ. Από τη μεριά των υπουργών τη ζήσαμε, έγινε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ αναλυτικές τοποθετήσεις. Και από τη μεριά των πολιτών και των φορέων, επίσης τη ζήσαμε, έχοντας μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχοντας πολύ ωραίες συζητήσεις και καταθέσεις απόψεων από πάρα πολλούς φορείς, με πιο χαρακτηριστική το πρώτο βράδυ τη συζήτηση για τα αγροτικά, με τους υπουργούς που εμπλέκονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη γι' αυτό, όπου η συζήτηση αυτή φύγαμε, εγώ έφυγα κάποια στιγμή, κράτησε ενώ ξεκίνησε στις 5-5.30 το απόγευμα, κράτησε ας πούμε μέχρι το μεταμεσονύχτιο. Ναι, και ήταν μια συνεδρίαση που έπρεπε υποτίθεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 9. Έτσι, και τελείωσε μετά τις 12-12.30 αν δεν κάνω λάθος. Να μένουν εκεί και να συζητούν ακόμα με τους φορείς, με τους εκπροσώπους, με τους ανθρώπους όλους που κατέθεσαν τις απόψεις. Πρόκειται λοιπόν για μια εντελώς διαφορετική, πρωτόγνωρη διαδικασία για την περιοχή τουλάχιστον. Εγώ στην πολυετή ανασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση και με τα κοινά δεν έχω ξαναδεί τέτοια ακριβώς κατάσταση και θεωρώ ότι ακόμα και το γεγονός ότι πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού υπήρξε ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο στο οποίο παραβρέθηκαν όλοι οι υπουργοί που ήταν στα τραπέζια. Ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και οι βουλευτές της περιοχής, όπου συζητήθηκαν και έγινε μια συζήτηση για τα συμπεράσματα του συνεδρίου ενώπιον του Πρωθυπουργού, με δυνατότητα να τοποθετηθούν όλοι και να πούν τη γνώμη τους γι' αυτό, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να έχει την εικόνα του πώς εξελίχθηκε και βεβαίως να μιλήσει και με τον τρόπο που θα επέλεγε εκείνος. Και αυτό ακόμα εντάσσεται μέσα σε μια διαδικασία που εγώ, ξαναλέω, δεν την έχω ξαναδεί. Πρόκειται για μια ουσιαστική δουλειά συνεπώς η οποία έγινε, η οποία αφήνει ένα εξαιρετικά βαθύ αποτύπωμα, θετικό αποτύπωμα στα πράγματα της περιφέρειας και του Δήμου, δίνει τη δυνατότητα πράγματι οι προτάσεις μας να ενταχθούν σε αυτό το περίφημο, ας πούμε, σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας που θα ενταχθεί με τη σειρά του στο εθνικό σχέδιο. Ναι, προϋπόθεση βεβαίως όλων αυτών είναι να πραγματοποιηθούν, έτσι. Είναι το δεύτερο. Κύριε Θεοδόρου, είπα και στην ομιλία μου, το έλεγα και τις τελευταίες μέρες, το είπα και στις παρεμβάσεις μου. Θέλουμε ισχυρή πολιτική βούληση για την υλοποίηση των όσων χθες συζητήθηκαν και αφορούν και την πόλη μας. Ναι. Δεν πρέπει το συνέδριο να μείνει μόνο στις εξαγγελίες και βεβαίως εμένα με κάνει αισιόδοξο ότι υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση όταν ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σε 3 μήνες πρέπει να ξανακαθίσουμε στο τραπέζι. Μάλιστα. Να δούμε τι κάναμε, πού τα εντάξαμε, πώς προχωράμε. Αυτό είναι μια δέσμευση η οποία βεβαίως δεν έχουν υλοποιηθεί κάποια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βάζει
τον εαυτό του απέναντι στις καταστάσεις αυτές. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε μια πορεία θετική και ομαλή μέχρι και την ένταξη έργων που χθες ανακοινώθηκαν σε χρηματοδοτικές πηγές προκειμένου να υλοποιηθούν. Ωραία. Να πάμε τώρα στη Λάρισα, κύριε Δήμαρχε, και να δούμε ποια από τα έργα αυτά που η πόλη ήθελε, γιατί εσείς θέσατε 4 σημαντικά ζητήματα, μπόρεσε και τα πήρε. Ή τέλος πάντων θα τα πάρει το επόμενο διάστημα. Ακούστε, ακούστε. Η χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού δεν είναι μια τοποθέτηση η οποία ήρθε από το πουθενά για να χαρίσει στη Λάρισα ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Έχει πίσω της μια πάρα πολύ σημαντική και κουραστική δουλειά με επικεφαλή στο Δήμαρχο, με καθόδους απανωτές στην Αθήνα, στα Υπουργεία, στο Μαξίμου, το ξέρετε όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί το έχετε αναφέρει, όπου από 1-1,5 χρόνο πριν γίνεται μια συστηματική δουλειά για τα μεγάλα ζητήματα της πόλης, που όπως και χθες είπα έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και διαμορφώνουν όχι απλά μια διαφορετική Λάρισα, αλλά ενισχύουν τον μητροπολιτικό ρόλο της πόλης στην ευρύτερη περιοχή και στην Θεσσαλία. Δεν αναφέρθηκα, όπως θα είδατε και στην ομιλία μου, σε έργα τα οποία εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον Περιφερειάρχη, σε θέματα που έχουμε, σε έργα που κάνουμε με ίδιους πόρους. Mm-hmm. Πρόκειται για μικρά θέματα για ένα τόσο μεγάλο συνέδριο και τόσο σοβαρό συνέδριο. Όμως θεώρησα σκόπιμο να βάλω αυτά τα μεγάλα, τα 4 που είπατε, για να μπορέσουμε πλέον να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου επισήμως η ομπρέλα της κυβέρνησης, διαστόματος Πρωθυπουργού, θα κατέληγε στο να αποδεχθεί την πρόταση της πόλης, τη δική μου πρόταση που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό προς όλα τα Υπουργεία και προς το Μαξίμου, να είναι αυτά τα έργα μέσα στη φαρέτρα των έργων που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση στην περιοχή. Ναι. Ακριβώς αυτό έγινε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Πρωθυπουργός χθες αποφάσισε μέσα ένα αναπτυξιακό συνέδριο της Θεσσαλίας να μιλήσει για την πρωτεύουσα της, τη Λάρισα, και να δεσμευτεί για συγκεκριμένα έργα τα οποία είναι σημαντικά, όπως είπαμε πριν. Και περιμένουμε βεβαίως οι συζητήσεις αυτές να συνεχιστούν, να έχουμε τα αποτελέσματα πια, όχι τις πολιτικές δεσμεύσεις, όλων αυτών των όσων είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ. Μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να ξεκινήσουμε από την Αβερόφιο, μια που από την Αβερόφιο ξεκίνησε και ο κύριος Τσίπρας χθες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με την Αβερόφιο? Η Αβερόφιο έχει μπει από μένα ως θέμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την εποχή που ο κύριος Αποστόλου, υπουργός, αποφάσισε να παραχωρήσει τα 220 δέματα του πρώην Εθιάγη στον Δήμο της Λάρισας. Από τότε έχω επισκεφτεί μαζί με τον Υπουργό την Αβερόφιο, βάζοντας το ζήτημα ότι σε αυτόν τον χώρο αυτά τα καταπληκτικά κτίρια πρέπει να παρέμβουμε, δεν πρέπει να τα αφήσουμε να καταραίουν, ένα, και δεύτερον ότι αυτός ο χώρος πρέπει να ξαναβρει την παλιά του έλλη. Mm-hmm. Χώρος εκπαίδευσης. Μπορεί στις μέρες μας να είναι χώρος έρευνας και καινοτομίας, πολιτισμού και τουρισμού. Και εδώ λοιπόν η θέση μου ήταν ότι έπρεπε να εμπλακούν τα επιστημονικά μας ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Έχουν γίνει σκέψεις γι' αυτό και με τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμος της Λάρισας και όποιος άλλος φορέας θα επέλεγε η ίδια η κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τη σχολή και ουσιαστικά να την κάνουμε ή να τη συνδέσουμε με ένα κέντρο παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροδιατροφικού τομέα. Mm-hmm. Πιστέψτε με, οι συσκέψεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και με τους συναρμόδιους φορείς που ανάφερα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, είναι όλοι θετικοί να συμμετέχουν, και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός έκανε διάνα για ένα θέμα το οποίο αφορά ευρύτερα την περιοχή. Είναι βέβαια θέμα και ζήτημα που αγγίζει στη Λάρισα ή στον αστικό ιστό της Λάρισας, στις παρυφές μάλλον του αστικού ιστού της Λάρισας, αλλά αφορά την ευρύτερη περιοχή. Τεράστιο θέμα, τεράστιο ζήτημα, διεκδίκηση λοιπόν, και από την άλλη μεριά μια κυβέρνηση με δίκαιο αότα μας δίνει τη δυνατότητα πράγματι να κάνουμε αυτή την μεγάλη αλλαγή στην Αβερόφιο. Ωραία. Είχαμε θετική απάντηση αναφορικά με τα στρατόπεδα. Έτσι δεν είναι? Αν δεν είχαμε και χθες, μετά από 2 χρόνια δουλειάς του Δημάρχου και των ανθρώπων του προς το κέντρο, θα ήμουν στεναχωρημένος. Ναι. Αλλά δεν είστε. Όχι βεβαίως, καθόλου. Το αντίθετο ζυγός, όπως είπα και πριν, είμαι χαρούμενος, γιατί ουσιαστικά όταν βλέπεις τη δουλειά σου, την κουραστική δουλειά με το ανέβα κατέβα στην Αθήνα να αποδίδει, δεν μπορεί να μην χαίρεσαι.
είναι και μια προσωπική, αν θέλετε, έτσι, επιβεβαίωση της προσπάθειας, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την πόλη. Μάλιστα. Η πόλη, λοιπόν, μέσα από τη διαδικασία αυτή αποκτά τεράστιους αδόμητους χώρους που μπορούν να αλλάξουν εντελώς τα επόμενα χρόνια το περιβάλλον της. Mm-hmm. Μαζί με τα 220 στρέμματα του ΕΦΙΑΚΕ που πήραμε πριν από 1-1,5 χρόνο περίπου, πλέον συζητάμε για ένα σημαντικό κομμάτι του Μπουγά, που μαζί με τη διάνοιξη της Τσιτσάνη, της μεγάλης διαμετρικής οδού που θα κάνουμε ακριβώς πίσω από τον Μπουγά, νομίζω ότι δίνει μια ανάσα σε όλη την ευρύτερη περιοχή κοντά στο ΕΦΙΑΚΕ και άρα αλλάζει στη μισή πόλη τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά της σε ό,τι αφορά το πράσινο, τις κοινοφελείς εγκαταστάσεις, γήπεδα, αθλητικούς χώρους γενικότερα και πολιτισμό βεβαίως. Ταυτόχρονα η απόδοση, εφόσον πάνε σύμφωνα με την πρότασή μας, θα μπορούσα να σας πω και λεπτομέρειες, στο Τζίμα έχει κατατεθεί μια πρόταση από τον Δήμο. Θα αποδώσουμε 122 στρέμματα πολεδομημένης έκτασης στον στρατό και εμείς θα κρατήσουμε από αυτό τα 520 στρέμματα. Mm-hmm. Λοιπόν, στις παρυφές της πόλης, λοιπόν, δίπλα στην περιφερειακή, σε μια εξαιρετική πλαγιά και σε ένα κέραιο σημείο για τη Λάρισα, ένας χώρος 500 στρεμμάτων θα προσκληθεί στην πόλη εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και θα δώσει τη δυνατότητα και εκεί, σε συνδυασμό και με το πάρκο του Μεζούλου που αναμορφώνουμε, να γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Θεωρώ ότι τα είχε ανάγκη η Λάρισα αυτά. Mm-hmm. Τα πετύχαμε με πολύ συντονισμένη δουλειά, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πήρατε απάντηση για το ογκολογικό κέντρο που το θέσατε κι εσείς και ο κύριος Αγοραστός και για το εμπορευματικό, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, για το εμπορευματικό έγιναν δηλώσεις έξω. Από τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς. Ναι, κύριο Σπίρτζη, που λένε ότι ναι, θα γίνει. Ακούστε, να πούμε για το εμπορευματικό και το θέμα του ΟΣΕ. Έχω πει και άλλη φορά δημόσια ότι ένα θέμα που συζητιέται 30 χρόνια στην πόλη για τη λύση του προβλήματος των συντηρητικών γραμμών δεν έχει ούτε καν τη συμφωνία με τον ΟΣΕ, ούτε καν κάποια μελέτη, προμελέτη ή οτιδήποτε άλλο που θα έδειχνε ότι είναι ένα έργο όριμο, το οποίο θα μπορούσε σε ένα χρονικό διάστημα να μπει σε χρηματοδοτικές πηγές. Είναι και ο μόνος λόγος για τον οποίο ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Και το γνωρίζω και από τις συζητήσεις που έγιναν στο μήνυμα Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργείο και οι εταιρείες του ΟΣΕ έχουν συμφωνήσει στη λύση που προτείνουμε για την παράκαμψη της πόλης και του έργου του, όχι του επιφαντικού, του μεταφορικού έργου που θα κάνει ο ΟΣΕ, για να μην έχουμε τα προβλήματα αυτά που έχουμε στην πόλη από τις γραμμές. Έχει συμφωνήσει για το εμπορευματικό κέντρο, αλλά είναι πράγματα τα οποία βεβαίως, αφού συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, θα πρέπει να πάρουν και βεβαίως τη μορφή μιας έγγραφης συμφωνίας που κάθε μέρος θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εκεί βρισκόμαστε και αυτό το θέμα θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Ήταν ανώριμο όμως να μπει σε μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή, μιας και τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε τίποτα από την μεριά του Δήμου προς την κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, και πάμε στο αρχαίο θέατρο, για το οποίο, αν θυμάμαι καλά στην ομιλία σας, δεν το χαρακτηρίσατε απλά και μόνο ένα μνημείο πολιτισμού. Είπατε ότι το θέμα είναι αναπτυξιακό. Ακριβώς. Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Σας το επαναλαμβάνω και αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το αρχαίο θέατρο δεν είναι απλά ένας χώρος με τη μοναδικότητα που έχει να είναι στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι απλά ένας χώρος πολιτισμού όπου θα δει κανένας παραστάσεις. Είναι ένας χώρος που θα επηρεάσει με τη λειτουργία του σημαντικότατα τη λειτουργία, την οικονομία της περιοχής. Άρα είναι αναπτυξιακό έργο, το οποίο είναι και το βασικό στοιχείο το οποίο μπορεί πράγματι να κάνει τη Λάρισα προορισμό, που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν ήταν, αλλά δεν ήταν. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου ένα τουριστικό ρεύμα που έτσι αλλιώς φτάνει στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στα Μετέωρα κτλ., να μπορεί να περάσει και να μείνει στη Λάρισα για να χαρεί ίσως μια παράσταση ή για να δει απλά το αρχαίο θέατρο και βεβαίως να συνδέσουμε με αυτό και όλες τις πολύ μεγάλες πολιτιστικές μας υποδομές, που είναι το Διαχρονικό Μουσείο, που είναι η εξαιρετική Πινακοθήκη, που είναι το εξαιρετικό Λαογραφικό Μουσείο.
Η Λάρισα λοιπόν από μια πόλη της αγροτικής οικονομίας είναι και μια πόλη του πολιτισμού και αναδεικνύει τα μνημεία της αυτά με μια στόχευση να τονώσει όχι απλά τον πολιτισμό, την τοπική της οικονομία και την ανάπτυξη. Λοιπόν, το έργο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε 3 χρόνια ολοκληρώνεται. 3 εκατομμύρια ευρώ είπα το, εξής, το κόστος. Είπα ότι, είπα το εξής, ότι οι μελέτες μας, το ξέρω προσωπικά αυτό, επειδή υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης, αυτές που χρηματοδότησε ο Δήμος και αυτές που χρηματοδότησε το Διάζωμα, ολοκληρώνονται μέσα στον Οκτώβρη. Θα έχουμε μια, έχουμε συμφωνήσει να έχουμε μια εκδήλωση παρουσίασης των μελετών και βεβαίως όταν έχουμε έτοιμες μελέτες είμαστε έτοιμοι να το εντάξουμε σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Μάλιστα. Ήθελα να πω το εξής, ότι στο μίνι υπουργικό συμβούλιο που έγινε με την παρουσία μας, το θέμα του θεάτρου το έθεσε ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Το έθεσε ο Πρωθυπουργός. Δεν το έθεσε ο Δήμαρχος. Τώρα, Δήμαρχε, το λέτε αυτό, γιατί και επειδή έχω πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, πρέπει να το δούμε και αυτό. Υπήρξε μία λεκτική επίθεση του Περιφερειάρχη εναντίον σας χθες. Υπάρχουν δημοσιεύματα των συναδέλφων που εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά. Μετά την εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα για το αρχαίο θέατρο, θεωρήθηκε από τον Περιφερειάρχη ότι ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση, γιατί συνάδελφοι που υπογράφουν και το σχετικό, ας πούμε, ρεπορτάζ, αναφέρουν ότι ο κύριος αγοραστός σας είπε «θα δεις τι θα πάθεις από εδώ και πέρα». Θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εμείς, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του κυρίου αγοραστού, εμείς εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε επί της ουσίας για να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους που έχουμε βάλει για τη Λάρισα. Αυτό, και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γύρω από αυτό, διότι δεν έχει έννοια. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα ζητήματα είναι αυτά που χθες είχαν ως αξίες, κέρδισε η πόλη και κέρδισε και η ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει κάποιο θέμα, να το θέσω διαφορετικά, με τη χρηματοδότηση του έργου, εάν θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια και τα προγράμματα που διαχειρίζεται ή από άλλους πόρους, εμείς, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γι' αυτό σας το ρωτάω. Κοιτάξτε, εμείς τις μελέτες που έχουμε και που έχει διαφορεί αρχαιοτήτων που είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου, δεν είναι ο Δήμος παρακολουθεί. Η εφορία είναι αυτή, θα καταθέσει προς όλες τις κατευθύνσεις. Βεβαίως, αν υπάρχει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως συνήθως γίνεται από το ΠΕΠ, από τον κύριο Αγοραστό, θα κατατεθεί και εκεί η πρόταση αυτή για να χρηματοδοτηθεί. Δεν ξέρω, πιθανό να υπάρξει πρόσκληση από το ΕΠΑΝΕΚ, από ένα άλλο τομεακό πρόγραμμα, το οποίο πολιτιστικά μνημεία τα χρηματοδοτεί. Δεν το ξέρω τι προσκλήσεις θα ανοίξουν. Θα το δούμε. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη προκειμένου να στηρίξει την υπόθεση αυτή και ήταν θετικός προς την κατεύθυνση αυτή. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος της Λάρισας είναι ως εκεί. Εμείς θα διεκδικήσουμε. Εσείς βάζετε τελεία, σε αυτά που συνέβησαν χθες? Εγώ βάζω τελεία, νομίζω και επαναλαμβάνω ότι τα ουσιαστικά είναι άλλα. Είναι τα ζητήματα που αφορούν όλη αυτή την υπέροχη δουλειά που έγινε αυτές τις μέρες και το τι αφήνει με ενδιαφέρει περισσότερο στην πόλη και στην περιοχή μας. Όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται σχολιασμό κατά την άποψή μου. Όλοι έχουμε τις στιγμές μας, τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε. Μάλιστα. Τώρα, Δήμαρχε, υπάρχει κάτι άλλο μετά τις θεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για αυτά τα ζητήματα? Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας απασχολεί ως Δήμαρχο της πόλης και που θέλετε να το τρέξετε το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η πρώτη... Πέρα από αυτά τα τέσσερα θέματα δηλαδή που θέσατε και χθες, αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλετε να το παλέψετε... Υπάρχει το ζήτημα... Βεβαίως, αυτά τα οποία χθες δεν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και τα οποία είναι σχετικά ανώριμα, παρά το ότι έχει αντιληφθεί πάρα πολύ καλά ο ίδιος ότι πρόκειται για τεράστιες σημασίες θέματα, είναι αυτό που σας είπα στις ειδονικές γραμμές και το ογκολογικό κέντρο. Και το ογκολογικό, ναι, που δεν έδωσε και απαντήσεις. Ναι. Σε αυτά έχουμε να δουλέψουμε πολύ για να οριμάσουμε, και ως μελέτες, αλλά και βεβαίως και ως πολιτικές αποφάσεις πλέον, τα δύο συγκεκριμένα θέματα και να έχουμε τη δυνατότητα ίσως
σε μια συνάντηση ξανά πάλι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά από μήνες, να μπορούμε να τα εντάξουμε και αυτά και να ανακοινωθούν και να μπορέσουμε να πούμε ότι πλέον τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα ζητήματα της Λάρισας έχουν πάρει ένα δρόμο για την υλοποίησή τους και αλλάζουν το χαρακτήρα της ίδιας της πόλης, μαζί με τη δουλειά που βέβαια κάνει ο Δήμος και με τους στόχους που έχουμε βάλει για τη Λάρισα της επόμενης 15 ετίας. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Α, εδώ οι συνεργάτες μου κάνουν νόημα και επειδή πρέπει να φροντίσουμε και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράπονο. Δήμαρχε, σας ακούει τώρα η συγκεκριμένη ακροάτρια. Χόρτα, λέει, τέρμα Βυζαντίου. Άσχετο με όλα τα υπόλοιπα, αλλά να σας το πούμε και αυτό. Η καθημερινότητα των συμπολιτών. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι από τα πολύ σημαντικά ζητήματα στα οποία ρίχνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Η προσπάθειά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη με τα λίγα συνεργεία που έχουμε και με τις δυσκολίες τις γραφειοκρατικές που έχουμε να βγάλουμε εργολαβίες. Για τα χόρτα έγινε μια δουλειά όλη τη χρονιά πάρα πολύ μεγάλη. Δεν διατείνομαι βεβαίως ότι κάθε γωνιά και κάθε περιοχή της πόλης δεν έχει πλέον πρόβλημα εξαιτίας της κατάστασης. Θα το μεταφέρουμε στον κύριο Ζαούτσο αυτό τώρα. Αυτό σημαίνει αντιδήμαρχή μου, να το δούμε, να το μεταφέρουμε ως έτοιμα και να ανταποκριθούμε άμεσα. Θα ανταποκριθούμε άμεσα. Καλώς. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.